φέραν μαζί τους τον πολιτισμό τους, την εργατοσύνη τους και τους μεζέδες τους. Ακόμα και στις μέρες μας θα βρείτε και παμτζίδικα από τότε. Και ανάμεσά τους ένα μαγαζί γλυκαντζίδικο. Ξεκινάνε να δουλεύουν από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Πρόσφυγες κι αυτοί. Χαλβάς από ταχύνι. Αυτοί τον φέρανε από τη Μικρά Ασία. Ένας χαλβάς μπουκιά και συγχώριο. Θέλετε να πάμε μέσα να κάνουμε μια παρτίδα μαζί, να μάθετε κι εσείς πώς γίνεται ο χαλβάς? Εδώ, στη Δραπετσόνα, μέσα σε ένα ζεστό εργαστήριο, έλαχε να μου λυθούν μερικές από τις μεγαλύτερες απορίες της γαστρονομικής μου ζωής. Τους ξέρω τους χαλβάδες αυτής της γης, το σαπουνέ, το σιμιδαλένιο. Δεν ήξερα τίποτε για το χαλβά του μπακάλι, τον ταχυνένιο. Και εδώ, στο χαλβά Δραπετσόνας, θα τα μάθουμε όλα. Πρώτη ύλη, ταχύνι. Μπαίνει μέσα στην πασίνα, θερμοκρασία δωματίου και περιμένει το επόμενο υλικό. Ζάχαρη. Βέβαια η ζάχαρη δεν θα ανακατευτεί με το ταχύνι έτσι όπως είναι, αλλά πρώτα θα γίνει καραμέλα. Δύο σουβάλια από 25 κιλά το ένα, σύνολο 50. Κιτρικό οξύ, γυρίζει λεμόνι και ανακατεύουμε. Σαν να πάω να τον κάνουμε γλάσο ρε παιδί μου. Και τώρα τι κάνεις, το κλείνεις? Τώρα κλείνουμε το καπάκι και τα αφήνουμε να πάρει βράση. 20 λεπτά περίπου περάσανε από τη στιγμή που το βάλαμε. Το σιρόπι έχει βράσει. Να το δείτε, να το λυπιστείτε. Τώρα να γεμίσουμε τις δερικέδες. Καλοβρασμένο το σιρόπι έρχεται να πέσει στο άλλο το καζάνι. Αυτό που είναι καζάνι και μίξερ ταυτόχρονα. Διότι θα χτυπηθεί κάτω σαν χταπόδι. Και από το πολύ χτύπημα το διάφανο σιρόπι θα γίνει σαν άσπρη κρέμα. Η καραμέλα χτυπιέται μέσα στο καζάνι σαν να είναι τούρπο μηχανή. 112 βαθμούς ανέβασε. Ακούστε τι. Την αρωματίσουμε με λίγη βανίλια. Εδώ μπροστά είναι το καζάνι με το τακίνι που γεμίσαμε προηγουμένως. Θα βιάσουμε μέσα την καραμέλα. Χειροποίη τη διαδικασία με υλικό που είναι 110 βαθμούς. Θέλει κότσια να την κάνει. Και εκεί μόλις αρχίσανε οι αγκαλίτσες, διότι ο χαλβάς δεν θέλει ούτε μηχανήματα, ούτε άψυχα μέταλλα. Θέλει αγάπη και τεχνική. Με το ένα χέρι γυρίζουμε και με το άλλο ανακατεύουμε. Για κάντε το. Με το ένα γυρίζουμε, με το άλλο ανακατεύουμε. Μπράβο σας. Πέφτει πόλικο αμυγδαλάκι και λίγο πρόσθετο ταχύνι. Με το μάτι όλα αυτά γίνονται. We'll be right back.
αγαπημένος μου χαλβάς, κύριε Συγκύρη, με σοκολάτα. Γονάρια πέφτουν οι σοκολάτες μέσα. Και αρχίζει το ανακάτεμα. Και όπως με διορθώσανε, διότι καταλαβαίνετε, δεν είμαι κι εγώ παραδοσιακός χαλβατζής, τώρα αρχίζουν οι αληθινές αγκαλιές, οι σφιχτές και οι ερωτικές. Κοιτάξτε, αγκαλίτσα. Κοιτάξτε. Οπα, οπα, οπαλάκια, στα γλυκά σου τα χυλάκια, δίχως να το καταλάβω, με κανές δικό σου σκλάβω. Απολάχτε το τώρα. Γυρίζει και ανακατεύεται μόνος του και οι ίνες μεγαλώνουνε. Καπάκια λέγεται αυτή. Πώς λέγεται? Καπάκια. Αυτή η φάση λέγεται καπάκια. Οπα, οπα, οπαλάκια, στα γλυκά σου τα χυλάκια, δίχως να το καταλάβω, με κανές δικό σου σκλάβω. Ζεστός, ζεστός, πάει να μπει στο κουτί του. Μίγδαλο τσικουλάτο. Κάτομαι κι εγώ στη γωνία σαν το ορφανό. Περιμένω να ρίξει τίποτε ο μάστορας να τον πάρω. Αλλά κυρίες και κύριοι, φανταστείτε το, είναι ζεστό ακόμα. Και οι νόδες και μπαίνει στο στόμα και σου δίνει θαλπορή. Εδώ λοιπόν, στην Τραπετσόνα, από το 1924, λίγο μετά την εκκλησιατική καταστροφή, ήρθαν οι πρόσφυγες. Φτωχοί, πεινασμένοι. Μα δεν κάτσαν ήσυχοι. Σε μια παραγκούλα μέσα ξεκίνησαν να φτιάχνουν αυτό το χαλβά. Και πέρασαν τα χρόνια και προκόψανε. Κτίσανε κτίσμα για να το φτιάχνουνε. Καθαρό και όμορφο. Αλλά δεν θέλουν να το κάνουν μεγάλο. Έτσι θέλουνε να μείνουνε μικροί και όμορφοι. Να το τρώνε εδώ στη Τραπετσόνα και λίγο παραπέρα. Ούτως ο χαλβάς έχει τη μεγάλη του γιορτή κάθε καθαρή Δευτέρα. Αλλά όμως έχει την τιμητική του 365 μέρες το χρόνο. Οπ, δεν τελειώσαμε. Να σας κάνω ένα σερβιρισματάκι χαλβά, να το χαρείτε, να έχετε να πορεύεστε. Θα πάρω το πορτοκαλάκι κομμένο σε φετούλες και θα το απλώσω στο δισκάκι. Μπαίνει από πάνω χαλβαδάκι. Μισό πορτοκαλάκι. Και το τελευταίο υλικό. Λίγη κανέλα φρεσκοτριμένη. Για πάσα χρήση και πάσα χρήση υποκλικεμίας.